Ο Αρχιεπίσκοπος Σιρακουσών και Τριάδος, κυρός Αβέρκιος Τάουσεφ του Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης, κατά κόσμων Αλέξανδρος Παύλοβιτς Τάουσεφ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εν υπερορία, δηλαδή των Ρώσων της Διασποράς, προφήτευσε χαρακτηριστικά. Όταν θα βγει ένα υποχρεωτικό ηλεκτρονικό έγγραφο, χωρίς δυνατότητα να το απορρίψετε, τότε αυτή είναι η σφραγίδα του Αντίχριστου. Θα εξαπατηθούν και οι εκλεκτοί στη συμμετοχή στην οικοδόμηση του βασιλείου του Αντίχριστου. Η σφραγίδα θα είναι το σημάδι. Όταν θα σας πούν ότι πρέπει να λάβει ο κάθε άνθρωπος από εσάς έναν μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό που θα είναι αναντικατάστατος, αυτή τότε είναι η σφραγίδα του Αντίχριστου. Να το θυμάστε. Η σφραγίδα θα εφαρμόζεται κατά τη φωτογράφηση με αόρατη ακτίνα λέιζερ. Η σφραγίδα θα είναι ο πρόδρομος του Αντίχριστου. Θα είναι ο δόλος του Αντίχριστου και των προκατόχων του. Συνένεση ατόμου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτή η συνένεση θα βασίζεται στο δόλο του. Θα τη δεχτούν οι αναζητητές του επίγειου κόσμου. Αυτοί θα δεχτούν τον Αντίχριστο σαν πολιτικό ηγέτη. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν εντολή να μην συμμετέχουν στις άκαρπες πράξεις του σκότους, αλλά ταυτόχρονα έχουν εντολή και να τις καταγγέλουν. Γιατί ο Θεός προδίδεται από τη σιωπή, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η σιγή, λέει, σε θέματα πίστης, είναι τρίτο είδος αθεΐας μετά από την άρνηση του Θεού και την απόρριψη του Ιησού Χριστού. Είναι εγκληματικό να σιωπάς, να ανανορίζεις τον εαυτό σου και τους άλλους, ότι όλα είναι αρκετά ασφαλή, ότι δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό στην όλη υπόθεση. Και παρόλο που δεν μπορούμε να σταματήσουμε την αποστασία με το αδύναμο χέρι μας, το καθήκον της χριστιανικής αγάπης μας προστάζει όχι μόνο να απομακρυνθούμε, να προστατέψουμε τον εαυτό μας από αυτήν, αλλά και να προστατέψουμε και τους γείτονές μας, να προειδοποιήσουμε εναντίον της. Για όσους δεν καταλαβαίνουν ακόμα πλήρως γιατί είναι αδύνατο να δεχτούν αριθμούς, να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, να λάβουν ηλεκτρονική ταυτότητα και να φωτογραφηθούν με αυτήν και μας λένε «Ποιο είναι το αμάρτημα, Πάτερ, γιατί να δεχτώ ότι αυτό το ηλεκτρονικό έγγραφο είναι η σφραγίδα του Αντίχριστου, γιατί να το κάνω?» Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το γεγονός ότι δεν θα δίνεται άλλη εναλλακτική λύση στους πιστούς επιβεβαιώνει απόλυτα ότι όλα τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Με αυτόν τον τρόπο μας προετοιμάζουν για τη Βασιλεία του Αντίχριστου. Σε όλο τον κόσμο κατασκευάζεται ένα παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου και στη συνέχεια με αυτό το σύστημα θα έχουν τη διαχείριση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και όλων των ανθρώπων μαζί. Πριν τη σφραγίδα θα δοθούν πολλοί αριθμοί και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την εκτύπωση του Αντίχριστου. Θα εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός καταχώρησης Μητρώου, ο οποίος θα καταγράφεται σε μορφή barcode, γραμμωτού κώδικα, με τη βασική ακολουθία, δηλαδή τα τρία εξάρια. Σε αυτό μάλιστα το στάδιο, όποιος το δεχτεί, προβαίνει στην απάρνηση του Χριστού, δηλαδή την απόρριψη του χριστιανικού ονόματος που έλαβε κατά τη διάρκεια του βαφτίσματός του. Και με τη θέλησή του τώρα παραλαμβάνει το ψηφιακό αντιόνομα με τα σατανικά του σύμβολα. Προσέξτε τώρα με ποιον τρόπο και πού ακριβώς μπορεί να πλανηθείτε κι εσείς οι ίδιοι.
Το να κάνετε εσείς μόνοι σας, εθελοντικά, αυτό το σατανικό σημάδι είναι πολύ σημαντικό. Και το κάνετε όταν θα πείτε, για παράδειγμα, «Σας ζητώ να μου αναθέσετε αυτό το νούμερο». Η εκούσια αποδοχή και χρήση από ένα άτομο αυτού του ψηφιακού ονόματος σε αριθμούς αντί του χριστιανικού ονόματος, καθώς και ηλεκτρονικών εγγράφων που το κατέχουν, είναι μία αμαρτωλή πράξη που ισοδυναμεί με απάρνηση του Χριστού. Γι' αυτό όλοι εκείνοι που αποδέχονται το αποκαλυπτικό σημάδι, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του, όλοι αυτοί θα απορριφθούν για πάντα από τον Θεό. Αν δεν μείνουμε σταθεροί στις πεπιθήσεις μας τώρα, αλλά δείξουμε δειλία για χάρη των επίγειων ευλογιών, τότε μας περιμένει αιώνιο μαρτύριο, το οποίο δεν θα έχει τέλος. Να είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα υπάρξει δικαίωση για όλους όσοι λάβουν αυτό το σημάδι. Το πιο σημαντικό δεν ήρθε ακόμα. Ακούστε! Η επιβεβαίωση των παραπάνω λεγόμενων του Αρχιεπισκόπου Σιρακουσών και Τριάδος, κυρίου Αβέρκιου Τάουσεφ. Ο προσωπικός αριθμός είναι υποχρεωτικός. Εργαζόμενοι των ΚΕΠ που έκαναν πρόσφατη υπηρεσιακή εκπαίδευση, είπαν ότι οι ειδικοί εισηγητές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τους πληροφόρησαν πως όσοι πολίτες δεν πάνε με τη θέλησή τους στα ΚΕΠ για να εκδώσουν και να παραλάβουν τους νέους, τους μοναδικούς και προσωπικούς αριθμούς του πολίτη, τότε μετά από 3 μήνες το ίδιο το σύστημα είναι που θα εκδώσει για τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά προσωπικούς αριθμούς από μόνο του και χωρίς καμία άλλη κίνηση, αίτηση του πολίτη ή συγκατάθεσή του. Όπως δηλαδή ακριβώς έκανε το κράτος και στην περίπτωση του ΆΜΚΑ. Εξαιρετικά σημαντικό. Το ξέρω ότι η είδηση που ακούσατε σας ενόχλησε και δεν σας είναι καθόλου αρεστή. Παρακαλείστε όμως να κάνετε όλοι ένα like στο βίντεο για να επιβραβεύσετε με τον τρόπο αυτό τη δημιουργό του που σας κρατά ενήμερους για κάτι τόσο σημαντικό. Το θετικό σας like δεν σημαίνει καθόλου ότι σας αρέσει η είδηση που ακούσατε. Σημαίνει μόνο ότι επιβραβεύετε το κανάλι που σας την είπε. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι έτσι βοηθάτε το βίντεό μου να διαδόθηκε σε περισσότερο κόσμο και να μάθουν την είδηση όλοι. Σας ευχαριστώ.